Τα ξενύχτια, τα κλάμπινγκ, τα μπουζούκια. Με λίγα λόγια, μου λες ότι δεν θα έκανες ποτέ σχέση με μια 20χρονη που είναι πάνω που αρχίζω και βγαίνω, βλέπω, με διασκεδάζω. Με μια ανέγγιχτη κοπέλα από ένα χωριό, όχι. Θα φοβόσουν. Θα έλεγα η κοπέλα αυτή κάποια στιγμή θα της ξυπνήσει μέσα της ότι δεν έχω ζήσει κάποια πράγματα και θέλω να τα ζήσω. Και θα της βγει αργά ή γρήγορα μέσα στο γάμο. Δεν σκέφτονται όλοι οι άντρες έτσι. Ξέρεις. Άλλοι, ας πούμε, λένε όσα λιγότερα ξέρει μια γυναίκα καλύτερα. Δεν χρειάζεται να ξέρει και πολλά και να είναι ξεσηκωμένη ή ξενιαγμένη. Ναι. Έχει μια βάση και αυτό, αλλά εγώ δεν θέλω τη γυναίκα να είναι έξυπνη, να έχει λόγο και να πρωταγωνιστεί στη ζωή μου. Δεν θέλω να είναι κομπάρσος. Κάποιοι θέλουν ένα κομπάρσο δίπλα τους, ένα άβουλο που να τους μαγειρεύει, να τους πλένει και να είναι ένα σάκος του σεξ. Όχι, δεν ήθελα μια τέτοια γυναίκα. Δηλαδή, ήθελα μια γυναίκα με προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει μέσα της αυτή το χορτασμένο μάτι. Δεν ήθελα να βλέπω μια γυναίκα που ακόμα ψάχνεται και δεν έχει δει πράγματα και δεν έχει χορτάσει αυτό που θέλει ο κάθε ένας στα νιάτα του, να το έξω, το να δεις πράγματα, το να πας, το να διασκεδάσεις. Να κάνεις σχέση, να δεις πώς είναι. Όλα, να δεις πώς είναι, να φας τα μούτρα σου, να ξανασηκωθείς, ναι. Να έχεις μια πορεία ζωής. Για να πεις εντάξει, τάζεσαι και τώρα ψάχνουμε. Πόσα χρόνια είστε μαζί, Πεθανάση? Έξι.